Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω και πάλι σε έναν ακόμη βίντεο το οποίο αφορά προσωπικές προβλέψεις σύμφωνα με τη μέρα γέννησής σας για τον μήνα που διανύουμε, για τον Μάιο. Είχαμε κάνει ένα προηγούμενο βίντεο για τον Απρίλιο. Οι δικές σας ανταποκρίσεις σε αυτό το βίντεο με έχουν κάνει να θεωρώ ότι σας βοήθησε, σας οργάνωσε καλύτερα, ήταν μια ωραία ενημέρωση, κάποιες σημαντικές πληροφορίες για το πώς να εκμεταλλευτείτε κάποια πράγματα, αλλά και πώς να διαχειριστείτε, αν θέλετε, κάποιους πιο δύσκολους μήνες, συγκεκριμένα για το μήνα τώρα Μάιο. Για όσους πρώτη φορά παρακολουθούν αυτόν το είδος προβλέψεις, θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι εδώ βλέπετε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, είναι το www.mgtheodosiou.com, στο οποίο μπορείτε να υπολογίσετε στο σύστημά μας και να αναλύσετε τις 4 στήλες του πεπρωμένου σας, του γενέθλιού σας χάρτη. Πολύ απλά πατώ στη δεξιά πάνω γωνία της ιστοσελίδας που γράφει Patsy Calculator. Πατώντας εδώ, σας δίνεται η ευκαιρία να αναλύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιώντας τη χρονιά γέννησής σας, το μήνα και την μέρα. Επίσης, για όσους γνωρίζουν, είναι καλύτερα να σημειώσω ακόμη και την ώρα γέννησης και τα λεπτά. Διευκρινίζω αν είναι άντρας ή γυναίκα, male ή female για γυναίκα και πατώ calculate. Κάνοντας αυτό, θα δείτε ότι βάζοντας δηλαδή στο σύστημα τα γενέθλια σας ή οποιοδήποτε τα γενέθλια θέλετε να αναλύσετε, θα δείτε ότι καταλήγουμε σε αυτόν εδώ το γραφικό. Ο γενέθλιος χάρτης αποτελείται από 4 στήλες, την ώρα, τη μέρα, το μήνα και τη χρονιά. Αυτά μας ενδιαφέρουν σαν βασικός χάρτης. Συγκεκριμένα τώρα δεν χρειάζεται να προβληματιστείτε για το τι είναι αυτά τα κινέζικα σύμβολα και πώς τα χρησιμοποιούμε ή πώς τα αναλύουμε. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η μέρα γέννησης. Σύμφωνα με τη μέρα γέννησης, που είναι 10 διαφορετικές ποιότητες, η μέρα γέννησης, 10 διαφορετικές μέρες γέννησης που θα έχουμε και θα αναλύσουμε, σύμφωνα με τη δική σας μέρα γέννησης, με το στοιχείο σας εδώ που βλέπετε που σας παρουσιάζω, θα έρθω τώρα να σας πω κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα, θέλω να σας δείξω εδώ στα γραφικά μας, ότι όπως είπαμε, βάζουμε στο σύστημα, στην ιστοσελίδα μας, το γενέθλιο μας χάρτη. Δηλαδή, τη μέρα, το μήνα, τη χρονιά και την ώρα γέννησης μας. Αν δεν γνωρίζουμε την ώρα, δεν είναι πρόβλημα προς το παρόν, γιατί η πρόβλεψη μας θα βασιστεί στη μέρα γέννησης. Άρα, σημειώνω οτιδήποτε για ώρα και το αγνοώ, αν δεν γνωρίζω την ώρα γέννησης. Και μετά με ενδιαφέρει να γνωρίζω για να παρακολουθήσω τις προβλέψεις τι στοιχείο είναι ο εαυτός μου, η μέρα γέννησης μου. Εδώ βλέπετε ότι έχει αναλυθεί και είναι το στοιχείο το REN, το Young Water. Το δικό σας μπορεί να είναι έναν από αυτά που βλέπετε εδώ. Αυτά τα 10 στοιχεία. Και θα έρθουμε να τα αναλύσουμε όλα έναν-έναν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να πω λίγα πράγματα για τους μήνες τώρα που διανύουμε. Έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο τώρα με αυτόν τον μήνα για μας και πάρα πολύ σημαντικό που έχω να πω είναι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιο θετική η διάθεση γιατί έχουμε το στοιχείο της φωτιάς που είναι η χαρά, η αισιοδοξία. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό να το πούμε εδώ. Είμαστε και στη χώρα ουσιαστικά που έχουμε τόσο ωραίων καιρών, τόσο ωραίων ήλιων, τη θάλασσα μας. Ήδη ο κόσμος ξεκίνησε με τα πρώτα χαλαρωτικά μέτρα. Η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει στη θάλασσα για περπάτημα, για άσκηση αλλά και για κολύμπι. Άρα τονίζουμε κάτι θετικό, κάτι αισιόδοξο, ότι μπαίνουμε τώρα σε μία τριμηνία που είναι της φωτιάς, που δίνει μια πιο θετική διάθεση στους ανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα βίντεο, διανύουμε τώρα χρονιές του νερού. Είμαστε στην πιο δυνατή χρονιά του νερού. Το 2019, το 20 και το 21 είναι 3 χρονιές νερού. Το 20 που είναι στη μέση είναι η πιο δυνατή χρονιά νερού. Άρα αντιλαμβάνεστε πολύ σημαντική η χρονική στιγμή, η τριμηνία της φωτιάς το καλοκαίρι, η οποία φέρνει πιο πολύ χαρά, πιο πολύ αισιοδοξία. Τώρα, όσον αφορά
Γενικά στο μήνα αυτό έχω να αναφέρω το στοιχείο του μήνα. Πάνω είναι το μέταλλον, είναι το μέταλλον, το γιν μέταλ που η εικόνα του είναι το μικρό το μαχαιράκι. Το μικρό το μαχαιράκι τώρα αυτό σε συνάντηση με τη φωτιά κάτω που όπως έχουμε πει μπαίνουμε στους καλοκαιρινούς μήνες φέρνει πιο πολλές εξεγέρσεις και γενικά με απλά λόγια πιο πολύ μαχητική διάθεση. Ένα κύμα επανάστασης, γι' αυτό βλέπουμε τον κόσμο τώρα με όλα όσα συμβαίνουν, όπως προβληματίζεται φυσιολογικά τον βλέπουμε να κάνει κάποιες εξεγέρσεις, κάποιες διαδηλώσεις, να διεκδικεί κάποια πράγματα που θεωρεί σίγουρα ότι έχει δίκαιο. Όλο αυτό θα το δείτε να γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση όσο πάμε στη διάρκεια αυτού του μήνα κυρίως. Επίσης, μπορείτε να παρατηρήσετε λίγο αν θέλετε, από τους χάρτες σας, θέλω να ξαναπάω εδώ να σας δείξω στους χάρτες σας εδώ, όσοι έχουν, θα διανύουμε τώρα το μήνα του φιδιού, όσοι κάθονται εδώ πάνω σε γουρούνι, δηλαδή εδώ κάτω, η μέρα γέννησης τους γράφει ότι είναι peak, γουρούνι δηλαδή, ή φίδι που είναι ο μήνας του φιδιού, αυτά τα δύο που είναι σε σύγκρουση, πρέπει να προσέχουν λίγο. Να αποφεύγετε λίγο την πολυκοσμία. Τώρα που έχουμε μία μεταδοτική ασθένεια και μπορούμε να προσέξουμε και να μην γίνει τίποτα το αρνητικό, να το κρατήσουμε σε ύφεση όλων αυτών που συμβαίνει, συγκεκριμένα τα άτομα που κάθονται πάνω σε γουρούνι ή πάνω σε φίδι που είναι ο μήνας τώρα και αντιλαμβάνεστε ότι είναι τα δύο που μάχονται, θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο θέμα της υγείας τους, αλλά και γενικά στη συμπεριφορά τους, να αποφύγουν επαναστατικές συμπεριφορές, να προσπαθήσουν να είναι πιο χειριστικοί, πιο διπλωμάτες. Με λίγο διαλογισμό μπορούμε έτσι να κρατήσουμε πιο χαμηλούς τους τόνους. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να λέμε τις προβλέψεις μας για το κάθε στοιχείο, την κάθε μέρα γέννησης. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα γνωρίζετε ο καθένας ποιο είναι το στοιχείο της μέρας γέννησης σας. Ξεκινώντας άρα από το πρώτο στοιχείο που είναι το Yang Wood, τον Τζα το λεγόμενο, το ξύλο μας, το ένα στοιχείο του ξύλου μας. Και να διευκρινίσω εδώ πριν να ξεκινήσω, απολογούμε το έχω ξεχάσει, ο Μάιος είναι από 5 του 5ου και πάει μέχρι 4 του 6ου, οι προβλέψεις που λέμε σήμερα. Ωραία, τελειώνει ο μήνας, άρα 4 του 6ου. Για τα Ντζα τώρα συγκεκριμένα για το ξύλο, είναι ένας καλός μήνας. Είναι ένας μήνας ο οποίος σου δίνεται μια μορφή δύναμης, μια μορφή εξουσίας. Τώρα με απλά λόγια αυτή η εξουσία μπορεί να εννοούμε ότι είναι σαν μια αναβάθμιση θέσης για απλές δουλειές ας πούμε. Μπορεί να εννοούμε μια αναβάθμιση θέσης αυτή η δύναμη, αυτή η εξουσία. Η χρονιά όλη σε θέλει σαν στοιχείο, σαν μέρα γέννησης, η χρονιά όλη σε θέλει να πάρεις τούτη την εξουσία, σε οθεί στο να πάρεις τούτη την εξουσία και ο μήνας τώρα, ο Μάιος που συζητούμε, σου δίνει την ευκαιρία, σου δίνει αυτήν την ευκαιρία να το πετύχεις, να πάρεις τα ηνία, έχεις τις πηγές, έχεις τη δύναμη τώρα, θα πρέπει να την αξιοποιήσεις, να τη διαχειριστείς σωστά, χρειάζεται προσοχή, όχι εγωισμούς, να είσαι πιο σωστός, πιο διπλωμάτης. Αν κερδίσεις κάποια πράγματα, τυχόν εγωισμός ή το να το καυχηθείς, όλον αυτό να σου έρθει μπούμεραγκ, γιατί θα ελκύσεις ζήλια και πράγματα τα οποία θα σου φέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αν καταφέρεις να κερδίσεις κάτι σε αναβάθμιση θέσης κτλ, κρατώντας χαμηλούς τους τόνους, μπορεί να έχει περισσότερη διάρκεια και περισσότερα ωφέλη όλων αυτών, αντιλαμβάνεστε. Τώρα, όσον αφορά για άντρα γεννημένον αυτήν τη μέρα, θα τον απασχολήσει η κόρη του. Όσον αφορά γυναίκα, θα την απασχολήσει ο σύντροφός της ή ο σύζυγός της. Ωραία.
Για όσους παρακολουθούν πρώτη φορά τέτοιες αναλύσεις, όταν λέμε θα μας απασχολήσει, αυτό μιλούμε από θέματα υγείας που είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε αυτά τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά μπορεί να μας απασχολήσουν και με απλά θέματα συμπεριφοράς, να έρθουμε δηλαδή σε αντιπαράθεση, σε κάποια προστριβή. Ωραία, συνεχίζοντας, στο επόμενο στοιχείο που είναι το Yin Wood, το δεύτερο στοιχείο του ξύλου πάλι, ξαναθυμίζω εδώ ότι ο Μάιος αναλύεται από 5 του 5ου μέχρι και 4 του 6ου και όσον αφορά τα Yin Wood, το ξύλο αυτών τέλος πάντων, όσους έχουν γεννηθεί αυτήν τη μέρα γέννησης, μιλούμε για ένα μέτριο προς άσχημο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Όλα τα στοιχεία ελκύουν για σας να έχετε μια πιο επαναστατική συμπεριφορά. Σας σωθούν τέλος πάντων σε αυτήν τη συμπεριφορά, την οποία θα πρέπει να δαμάσετε. Καλείστε να προσέχετε τα λόγια και τις πράξεις σας, να μην έρθετε σε αντιπαράθεση έντονη, γιατί θα υπάρξουν άνθρωποι απέναντί σας που θα σας εναντιωθούν. Χρειάζεται πιο χειριστική συμπεριφορά, να κρατάτε πιο χαμηλούς τους τόνους. Είστε ξύλων η εικόνα σας, το αναρχητικό, το λουλούδι, το ξύλων το πιο εξευγενισμένο, όχι το δυνατόν δέντρο. Άρα διανύουμε το μήνα που είναι το μαχαιράκι, να αντιλαμβάνεστε σας κόβει. Άρα δεν έχετε να κερδίσετε πράγματα με επαναστατική συμπεριφορά και καυγάδες. Πράγματα θα κερδίσετε και θα ξεφύγετε από προκλήσεις της ζωής μέσα από χειριστική συμπεριφορά και τους ευγενικούς καλούς σας τρόπους. Θυμηθείτε όλους τους καλούς σας τρόπους. Και μετά την δεύτερη κουβέντα που σκέφτεστε να πείτε, να σκέφτεστε και μετά να μιλάτε. Πάρα πολύ σημαντικό, θα γλιτώσετε πράγματα. Επίσης, προσέξτε την υγεία σας και από ατυχήματα. Όσον αφορά τώρα άντρα που είναι γεννημένος αυτήν την μέρα γέννησης, θα πρέπει να προσέξει το γιον του και για γυναίκα, αν είναι παντρεμένη ελκύη τρίτον πρόσωπο στη σχέση, αν μιλούμε για ελεύθερη κοπέλα, τότε υπάρχει πιθανότητα για νέα γνωριμία. Προχωράμε στη μέρα γέννησης που είναι το Bing, το Young Fire, είναι το πρώτον είδος φωτιάς. Είναι καλός μήνας για εσάς, για σωστή διαχείριση και παραγωγικότητα ο μήνας, η πολλή ενέργεια, η σκληρή δουλειά αν θέλετε, δηλαδή το να βάλετε ενέργεια σε αυτά που κάνετε, θα σας ανταμείψει αυτόν τον μήνα, άρα θα πρέπει να δουλέψετε, θα πρέπει να είστε παραγωγικοί, αποφύγετε αδράνεια. Εκτός της δουλειάς, της σκληρής δουλειάς, της καλής διάθεσης που πρέπει να δείξετε, χρειάζεται διαχείριση και στον εαυτό σας, στον τρόπο που αντιδράτε μέσα στη ζωή, ό,τι πόστον και αν βρίσκεστε, είτε είστε υπάλληλος, αυτοεργοδοτούμενος ή εργοδότης. Βάλτε ενέργεια σε ό,τι κάνετε, κάντε το με όρεξη, με αγάπη, καλή διάθεση και θα ανταμυφθούν οι κόποι σας. Μπορεί να σας απασχολήσουν φίλοι, αν έχετε μια καλή ανταμοιβή αυτόν τον μήνα, σε χρήματα, πιθανόν αυτήν την παραγωγικότητα σας, αυτήν την σκληρή δουλειά, κάποιοι φίλοι, κάποια άτομα κοντά σας, να θέλουν να πάρουν ένα μέρος αυτών των χρημάτων που είναι να κερδίσετε. Άρα προσοχή και είναι οι φίλοι σας. Χρειάζεται καλή επιλογή των ανθρώπων που έχετε κοντά σας, για να μην ελκύσετε αυτήν την κατάσταση. Όσον αφορά τώρα για άντρα γεννημένων αυτήν την μέρα, της φωτιάς, το Young Fire, είναι, θα τον απασχολήσει η σύντροφός του ή η σύζυγός του, όσον αφορά γυναίκα, ο πατέρας σας. Άρα προσέχετε αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα, όπως έχουμε αναφέρει, δύο πράγματα, και τα θέματα υγείας τους, αλλά και τα θέματα συμπεριφοράς μεταξύ σας. Προχωράμε στο Yin Fire, που είναι τον Ting, είναι καλός μήνας για εσάς, για σωστή διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Γενικά φέτος περνάτε από άστρα που αν δουλέψετε, ειδικά οι γεννημένοι καλοκαίρι και την άνοιξη, όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή, θα ανταμυφθείτε, έχετε πράγματα να κερδίσετε. Αυτόν τον μήνα σας δίνεται η ευκαιρία να τα κερδίσετε πιο εύκολα. Άρα σας δίνεται μια πολύ σημαντική πληροφορία εδώ σήμερα. Έχουμε την εύκολη νίκη, εφόσον έχετε στόχους και δουλεύετε προς την υλοποίησή τους, όχι εφόσον είστε σε αδράνεια. Αν καθυστερήσετε, όπως σας αναφέρω και εδώ, κινδυνεύετε από ανταγωνισμό,
και κλέψιμον τον στόχο σας. Δηλαδή, με απλά λόγια, κάποια πράγματα τα οποία έχετε σκεφτεί και θέλετε να κάνετε, αν δεν τα κάνετε γρήγορα και αυτόν τον μήνα που έχετε την εύκολη υλοποίηση, πιθανόν άλλα άτομα να τα κυνηγήσουν, τις ίδιες ιδέες, τα ίδια πράγματα, ανταγωνιστές και να τα υλοποιήσουν. Να σας πάρουν τέλος πάντων αυτά που ήταν να κάνετε. Άρα, πρέπει να παραμείνετε δραστήριοι και γρήγοροι στις αποφάσεις σας και στις πράξεις σας. Είναι ένας καλός μήνας για σας αυτό να κρατήσετε και να είστε πιο παραγωγικοί, πιο, να ολοκληρώνετε τους στόχους σας. Ωραία, όσον αφορά άντρα γεννημένο αυτή τη μέρα, αν είναι παντρεμένος θα τον απασχολήσει τρίτον πρόσωπο στη σχέση, αν είναι ελεύθερος, πιθανότητες για νέα γνωριμία. Όσον αφορά γυναίκα, θα την απασχολήσει η πεθερά της. Όταν λέμε θα μας απασχολήσουν, με πολύ απλά λόγια, όταν αναφέρεται τρίτον πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενδώσουμε. Θα μας απασχολήσει, θα έχουμε μια ευκαιρία. Για έναν άντρα, ο οποίος είναι παντρεμένος και θέλει να παραμείνει πιστός στο γάμο του, θα το σταματήσει πολύ γρήγορα να μην μπει σε περιπέτειες. Όσον αφορά για ελεύθερον άντρα, γνωρίζει σήμερα ότι έχει περισσότερες ευκαιρίες αν θέλει μια νέα γνωριμία, άρα θα πρέπει να κοινωνικοποιείται πιο πολύ για να πετύχει την νέα γνωριμία. Όσον αφορά τώρα γυναίκα που είναι η πεθερά, αν έχετε πεθερά θα σας απασχολήσει. Μπορεί με κάτι που είναι να σας αναφέρει, να σας ζητήσει κάποια βοήθεια, μπορεί να είναι ένα θέμα υγείας αν είναι πιο μεγάλης ηλικίας, άρα να είστε κοντά σε αυτά τα άτομα να τα βοηθήσετε. Προχωρώντας, είμαστε στο Young Earth. Το πρώτο στοιχείο γης. Για το πρώτο στοιχείο γης, είναι καλός μήνας τα γενικά, ειδικά τα δυνατά άτομα τα οποία είναι γεννημένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι η φωτιά δυναμώνει τη γη. Άρα, φέτος όλη τη χρονιά μπορείτε να διεκδικήσετε πράγματα, μια θέση να θέλετε, ακόμη και κάποια χρήματα, αλλά χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα και να φανείτε. Αυτόν τον μήνα ο κόσμος σας βλέπει. Ο κόσμος γύρω σας σας βλέπει. Έχετε την προσοχή των άλλων ανθρώπων και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε σωστά προς όφελός σας. Αυτό βοηθά πάρα πολύ και για άτομα που είναι στο χώρο του θεάματος. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές, παρουσιαστές, οποιοσδήποτε είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά βοηθά και οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε πόστο να φανεί και να ζητήσει κάποια πράγματα να κερδίσει μέσα στη δουλειά του, αν απλά εργοδοτείται κάπου, είτε αυτό είναι θέση είτε είναι χρήματα. Όσον αφορά τον άντρα θα τον απασχολήσει η πεθερά του και όσον αφορά γυναίκα ο γιος σας. Ωραία. Προχωράμε στο G που είναι το Yin Earth, το δεύτερο στοιχείο γης. Και για αυτόν το στοιχείο είναι ένας καλός μήνας. Φέτος αυτόν το στοιχείο, αυτή η μέρα γέννησης, είστε στο προσκήνιο και έχετε ευκαιρίες. Ωραία. Ο μήνας σας βοηθά να έχετε κάποιες καινοτόμες ιδέες. Ίσως αν θέλετε και τώρα με όλον αυτό που συμβαίνει, που αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε, να διαφοροποιούμε λίγο τον τρόπο της δουλειάς μας, όλες οι δουλειές, αν προσέξετε, έχουν διαφοροποιηθεί λόγω αυτών των μέτρων που παίρνουμε. Άρα, εσάς ειδικά ο μήνας σας βοηθά να καινοτομήσετε, να σκεφτείτε κάτι και επειδή φαίνεστε όλον τον μήνα, ειδικά τα δυνατά τούτα άτομα που είναι γεννημένα καλοκαίρι, που όπως είπαμε η φωτιά δυναμώνει τη γη, αυτός ο μήνας θέλει να μην καθυστερείτε. Τυχόν καινοτόμες ιδέες, προχωρήστε, υλοποιήστε τες, μην χάσετε τούτον το παράθυρο, τούτον το μήνα που είναι από 5 του 5ου, άρα τώρα είσαστε μέσα σε αυτό και το διανύουμε μέχρι και 4 του 6ου. Σας δίνεται αυτή η ευκαιρία, είναι σαν μια πόρτα που ανοίγει για να υλοποιήσετε αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Αν καθυστερήσετε θα ξεχάσετε στην πορεία οτιδήποτε έχετε σκεφτεί και με αποτέλεσμα λόγω του ότι κάποια στοιχεία και γενικά τα στοιχεία της γης ενεργείται αργά, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσετε στον εαυτό σας, είναι η ευκαιρία να το πούμε, παίρνετε ακόμη μια πληροφορία μόνιμη για σας, η γεννημένη σε στοιχεία γης ενεργείται αργά, ειδικά για αυτόν τον μήνα που το tip σας είναι καινοτόμες ιδέες και χρειάζεται άμεση υλοποίηση,
Θα πρέπει να το βάλετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας και να φροντίσετε να υλοποιήσετε τυχόν καινοτόμες ιδέες που έχετε και να μην καθυστερήσετε, γιατί θα κερδίσετε κάποια πράγματα εάν προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτών των καινοτόμων ιδεών. Ωραία, όσον αφορά άντρα γεννημένον αυτήν τη μέρα, θα τον απασχολήσει ο παππούς του και όσον αφορά γυναίκα, η κόρη σας. Συνεχίζοντας, οδηγούμαστε στα στοιχεία του μετάλλου. Έχουμε τον Geng, που είναι το Young Metal, το πρώτο στοιχείο. Είναι ένας μέτριος μήνας για εσάς, γιατί θα σας απασχολήσει ο ανταγωνισμός. Σε οποιοδήποτε πόστο και να είστε και να εργάζεστε, θα έχετε να κάνετε με ανταγωνισμό. Επίσης, τα στοιχεία σας κάνουν να έχετε έντονη συμπεριφορά, έναν έντονο δυναμισμό. Χρειάζεται προσοχή για να κερδίσετε πράγματα, να είστε πιο χειριστικοί, πιο διπλωμάτες. Η έντονη συμπεριφορά, το πολύ δυναμικό, η επανάσταση, θα πρέπει να το αποφύγετε, γιατί όλο αυτό θα σας φέρνει την αντιπαράθεση λόγω του ανταγωνισμού. Άρα, προσέξτε λίγο τη συμπεριφορά σας, αποφύγετε επαναστάσεις για να αποφύγετε να μπείτε και σε αντιπαράθεση. Όσον αφορά άντρα γεννημένον αυτήν τη μέρα, θα τον απασχολήσει η αδελφή του και γυναίκα ο αδελφός της. Σε αυτόν το σημείο να εξηγήσω, επειδή για αυτόν το στοιχείο μιλώ για ανταγωνισμό, μπορεί αυτά τα άτομα, αν είσαστε μαζί σε δουλειές, έναν παράδειγμα, για παράδειγμα, αν ένας άντρας είναι συνέτερος με την αδελφή του ή μια γυναίκα με τον αδελφό της, να προσέξει, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έρθει σε αντιπαράθεση, σε ανταγωνισμό, στη δουλειά τους, ας πούμε, επειδή είναι μαζί. Ή αν δεν είστε μαζί, μέσα στη ζωή υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβεί, κάτι να συζητήσετε που να σας φέρει σε αντιπαράθεση με αυτά τα άτομα. Άρα, γενικά, προσέχετε τη συμπεριφορά σας για να αποθήσετε όλων αυτών των δύσκολων πακέτων του ανταγωνισμού. Μπορείτε να το αποθήσετε με σωστή συμπεριφορά. Προχωρώντας, οδηγούμαστε στο Yin Metal, που είναι το Sin, και για αυτόν το στοιχείο υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά για αυτόν το στοιχείο, να πω ότι είναι λίγο έτσι πιο ιδιαίτερος ο μήνας, θα νιώσετε την ανάγκη να βρεθείτε με φίλους. Εσάς γενικά η χρονιά σας κάνει να έχετε ανταγωνισμό, όχι μόνο αυτός ο μήνας. Είναι σημαντικό αυτόν τον μήνα να συναντηθείτε με άτομα τα οποία σας υποστηρίζουν. Παίρνετε, τέλος πάντων, λαμβάνετε μια θετική ενέργεια από αυτά τα άτομα. Πιστεύουν σε εσάς, τη δουλειά σας, την παραγωγικότητα σας, σε οτιδήποτε, αν θέλετε. Και άτομα του κοντινού σας περιβάλλοντος, της οικογένειας, μπορεί να σας υποστηρίξουν, αλλά και κάποια άτομα στις δουλειές σας, που πιθανόν να νιώθετε ότι γνωρίζουν την αξία σας και θα σας υποστηρίξουν, θα αναζητήσετε αυτά τα άτομα και μάλιστα εάν έχετε, αν είστε ευλογημένοι και νιώθετε αυτήν την υποστήριξη από αυτά τα άτομα, το σημαντικό αυτού του μήνα θα είναι να μην ασχοληθείτε με τον ανταγωνισμό, να το αφήσετε να περάσει, δηλαδή έστω και αν τον βλέπετε τον ανταγωνισμό, εσείς να το αφήνετε να περνά παρατήρητο, να μην το σχολιάζετε, να μην εμπλέκεστε σε αντιπαραθέσεις, να κρατήσετε τα άτομα τα οποία είναι υποστηρικτικά στη ζωή σας. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχετε έναν πιο ήρεμο μήνα εντός εισαγωγικών. Όσον αφορά άντρα, θα τον απασχολήσει ο αδελφός του, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του. Όσον αφορά γυναίκα, θα σας απασχολήσει η αδελφή σας, οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας. Ωραία. Συνεχίζουμε με τα στοιχεία του νερού. Ερχόμαστε στο πρώτο στοιχείο, είναι το Ren, το Young Water. Για το νερό αυτό είναι καλός μήνας, θέλω να πω, γιατί ουσιαστικά αυτός ο μήνας σας φέρνει έναν μέντορα. Γενικά η χρονιά έχει να κάνει με την διαίσθηση, δηλαδή για άτομα τα οποία δουλεύουν με την διαίσθησή τους, η χρονιά όλη σας κάνει να την αναπτύξετε και να την εμπιστεύεστε, δηλαδή αν κάνετε διαλογισμό είναι ακριβώς η χρονιά που θα σας αναπτύξει πολύ περισσότερο την πνευματική σας επικοινωνία, για να βρίσκετε και λύσεις απλές στα προβλήματά σας με το διαλογισμό. Αυτόν τον μήνα μπορεί να εμφανιστεί κάποιος που να σας βοηθήσει, να σας καθοδηγήσει, να μάθετε κάποια πράγματα.
Μην αναλύσετε πάρα πολύ το θέμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανόν να το αναλύετε, να το ακυρώνετε, να... δηλαδή εκεί που βλέπετε ότι υπάρχει έναν καλό υλικό, ένας άνθρωπος σε μια θέση που μπορεί να σας μάθει κάποια πράγματα, να λειτουργήσει σαν μέντορας, εσείς με όλον αυτόν τη σκέψη, την ανάλυση, αν θέλετε, καταλήγετε με το μυαλό να το ακυρώνετε, να το κόβετε, να το σταματάτε, να μην εκμεταλλεύεστε στην τελική αυτόν τον μέντορα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε το γεγονός ότι είναι ένας καλός μήνας για το στοιχείο αυτόν του νερού να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, δεν είναι συχνά στη ζωή μας που παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας διδάξει κάτι και θα υποφεληθούμε. Αυτόν είναι ο μέντορας. Άρα αρπάξετε την ευκαιρία να μάθετε κάτι και να ευχαριστήσετε άτομα που σας βοήθησαν. Για έναν άντρα γεννημένον αυτήν τη μέρα θα τον απασχολήσει η μητέρα του και για μια γυναίκα ο παππούς. Άρα αν μιλώ με επαγγελματίες, αυτά τα άτομα είναι λίγο σε προχωρημένη ηλικία, άρα προσέχουμε και την υγεία τους, τη συμπεριφορά μας γενικά απέναντί τους. Έχουμε λίγο περισσότερο το νιάξιμο αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων που αναφέρουμε. Προχωρώντας στο Yin Water που είναι το Quay, πάλι έχουμε έναν καλό μήνα και για αυτόν το στοιχείο του νερού. Η συμβολή μου είναι να ακολουθήσετε την διέστησή σας. Αν φέτος στοχεύσατε, αυτόν τον μήνα μπορεί να βρείτε τα πάντα για να πετύχετε αυτά που έχετε στοχεύσει. Φτάνει να υπήρχε η σωστή οργάνωση από την αρχή της χρονιάς, να μπορείτε αυτόν τον μήνα να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Τι εννοώ με απλά λόγια με αυτό. Αν κάποιος στοχεύει κάτι, συνήθως στοχεύει κάτι το οποίο απαιτεί και κάποια χρήματα. Άρα, βάζει την ενέργεια του, αλλά και πρακτικά το μυαλό του σε κάποια βήματα για να βρει αυτές τις πηγές. Το τι συζητώ είναι ότι αν τους προηγούμενους μήνες έκανε προσπάθεια, έβαζε όλη τη σκληρή του δουλειά, έκανε κάποια εξοικονόμηση, αυτόν τον μήνα τα κομμάτια του puzzle θα κολλούν πολύ πιο εύκολα. Θα δένουν με αποτέλεσμα να βρίσκεται και τις πηγές και τους ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν και να νιώθετε ότι γίνονται όλα πιο όμαλα. Δεν είναι σαν τους προηγούμενους μήνες που με τη σωστή οργάνωση κερδίζατε κάποια πράγματα. Αυτόν τον μήνα, ακολουθώντας τη διαίσθηση σας, με όλη την οργάνωση που έχετε, όλη τη διάρκεια από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, αυτόν τον μήνα μπορείτε να ενώσετε τα κομμάτια του puzzle και να πετύχετε των στόχων ή τους στόχους τους μικρούς, αν θέλετε, που είχατε στοχεύσει. Όσον αφορά άντρα, θα τον απασχολήσει ο πεθερός του και όσον αφορά γυναίκα, η μητέρα της. Ωραία, έχουμε τελειώσει. Θέλω να πω πάντα, όπως στο τέλος κάθε βίντεο μου, ότι μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μας, όπως έχουμε πει, να τυπώσετε γενεθλίους χάρτες, να τους δείτε αν δεν μπορείτε να τους τυπώσετε, τέλος πάντων να τους υπολογίσετε. Το πιο σημαντικό για την ανάλυση αυτού του βίντεο είναι η μέρα γέννησης, αν και ξαναδέστε αυτό το βίντεο από την αρχή για να εμπεδώσετε λίγο και τα γενικά του μήνα που έχουμε αναφέρει, που αφορούν όλους μας. Εγώ σας εύχομαι να παραμείνετε θετικοί, αισιόδοξοι και δημιουργικοί. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, το είχαμε πει πριν να μπει το 2020 αυτό. Να παραμένουμε θετικοί, αισιόδοξοι, ο καθένας σαν μονάδα να λειτουργεί για να προοδεύει. Με λίγο διαλογισμό ευεργετούμε την εσωτερική μας ηρεμία, αλλά και ό,τι γίνεται γύρω μας. Κατ' επέκταση, ας πούμε, και άτομα μέσα στις δουλειές μας, στο κοντινό μας περιβάλλον, αλλά και ολόκληρον το σύμπαν, και λειτουργούμε πολύ πιο σωστά, πολύ πιο εύκολα για μας, λειτουργούμε, όπως λέω εγώ πάντα, με αγάπη. Να ακολουθείτε τη διαίσθησή σας, αν προσέξατε στις προβλέψεις μας, αρκετές μέρες γέννησης έχουν το θέμα της διαίσθησης, ο κόσμος πλέον πρέπει να βάλει ενεργά αυτήν την φωνούλα μέσα του της έκτης αίσθησης, την οποία μπορεί να αγνοούσε επειδή δεν τεκμηριωνόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όσο πάμε, όσο ξανοιγόμαστε σε νέες ενέργειες,
Και θέλω να πιστεύω όσο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται όλα αυτά που λέμε και μέσω του διαλογισμού, η διαίσθηση είναι ένα δυνατό χαρτί το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε για την καθημερινή προσωπική μας ηρεμία. Άρα να διαλογίζεστε συχνά και μεθοδικά για να πετυχαίνετε τους καθημερινούς σας στόχους που μπορεί να είναι καθαρά στόχοι ακόμη και συναισθηματικοί, ηρεμίας, αρμονίας, αγάπης, η οποία φέρνει την υγεία και στους ενεργούς ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους που σας συναντώ σε δημιουργικές ηλικίες εννοώντας, να απολαύσετε τη δημιουργία, να αγαπήσετε το τι κάνετε στην καθημερινότητά σας για να ελκύσετε το εύκολο χρήμα σε εσάς. Όταν αγαπούμε αυτό που κάνουμε, τότε το σύμπαν μας επιστρέφει όλη την ενέργεια που δίνουμε στη δουλειά μας και όλη την αγάπη. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και μην ξεχνάτε, δημιουργήστε ό,τι ονειρεύεστε τον Μάιο μήνα.